κωδικό άξονα Κρήτης χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσκρούει στην προστατευτική μπάρα δεξιά. Στη συνέχεια μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και καταλήγει στο Πρανές. Ένα φορτηγό που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αποφεύγει τη σύγκρουση με το ΙΧ την τελευταία στιγμή. Την τρελή πορεία του αυτοκινήτου καταγράφει καρέ-καρέ κάμερα ενός άλλου οδηγού που ακολουθεί. Ένας δρόμος που δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες και την ασυνόμευση που γίνεται τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να δίνει σοβαρά τροχαία, θανατηφόρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του χρόνου στον βόρειο οδικό άξονα, έχουν σημειωθεί 6 θανατηφόρα τροχαία με 4 νεκρούς και 9 σοβαρά τραυματίες. Ένας βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος εδώ και δεκάδες χρόνια αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζεται με εξαιρετικά αργά βήματα, δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, τα έργα για την ανακατασκευή του βόρειου οδικού άξονα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2024. Στο κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολης, μήκους 22 χιλιόμετρων, και στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, μήκους 14,5 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026. Στο κομμάτι Χανιά Ηράκλειο, μήκους 157 χιλιόμετρων, έχει εγκριθεί ο προσωρινός ανάδοχος και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα παραδοθεί το 2029. Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας τη συντήρηση του δρόμου αυτού, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος του βόρειου οδικού άξονα. Τώρα, σπήρα διαρρηκτών που είχε ρημάσει.